Γεια σου, καλώς ήρθες σε ένα νέο επεισόδιο στο Πάξι. Είμαι η Ειρήνη. Σήμερα σκέφτηκα να φτιάξουμε φακές με κάρι, δηλαδή να βάλουμε τα όσπρια περισσότερο στη διατροφή μας, ειδικά τώρα μετά τα Χριστούγεννα. Νομίζω όλοι το χρειαζόμαστε, λίγη αποτοξίνωση από το κρέας. Και είναι μια διαφορετική εκδοχή από τις κλασικές φακές σούπα που όλοι γνωρίζουμε και μπορεί να τις βαριόμαστε κάθε εβδομάδα το ίδιο και το ίδιο. Πάμε να ξεκινήσουμε, να μιλώ και πολλά. Θα χρειαστώ λοιπόν μία κατσαρόλα, όχι πολλά πράγματα. Τη βάζω στην εστία, σε δυνατή ένταση και θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο να το ζεστάνω. Θα σοτάρουμε λοιπόν τα κρεμμυδάκια μας. Θα ρίξω όμως μαζί και το καρότο, το οποίο το έχω κόψει σε καρεδάκια, δηλαδή σε μικρά τετραγωνάκια. Τα ανακατεύω. Τα αφήνω να σοταριστούν έτσι 2-3 λεπτάκια. Τα ανακατεύω παράλληλα. Και αφού μαραθεί το κρεμμύδι μου, θα ρίξω το σκόρδο, το οποίο είτε το λιώνω είτε το ψιλοκόβω, το ginger. Εγώ χρησιμοποιώ φρέσκο ginger και η αλήθεια είναι πως δίνει άλλη γεύση το φρέσκο από τη σκόνη. Και θα προσθέσω μαζί και όλα τα αρωματικά μου. Προφανώς έχω κάρι, αρκετό κάρι. Έχω πάπρικα, διάφορα μπαχαρικά. Θα σας τα γράφω και αναλυτικά, γιατί είναι αρκετά. Τα ρίχνω λοιπόν όλα μέσα. Να τα αφήσω μισό λεπτό μαζί με το σκόρδο. Να βγάλουν τα αρώματά τους και θα ρίξω και πιπεριά. Χρησιμοποιούμε μία γλυκιά πιπεριά, κόκκινη. Ό,τι ο χρώμα θέλουμε βασικά, πάλι και αυτή καρεδάκι ψιλοκομμένη. Τη βάζω και αυτή μέσα. Θα ρίξω τώρα και τις φακές μου. Μαζί και το ζωμό λαχανικών. Ζεστός ο ζωμός. Θα προσθέσω αλάτι και πιπέρι. Και θα τα αφήσω για περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά, μέχρι να βράσουν οι φακές. Αφού βράσει, μειώνω τη θερμοκρασία σε μέτρια, μισοσκεπάζω την κατσαρόλα και το αφήνω έτσι. Βέβαια, πάντα, επειδή οι φακές απορροφούν πάρα πολύ το νερό, το λάδι, ό,τι τους βάλουμε, διάμεσα πάντα ανακατεύω, ουσιαστικά δηλαδή ξύνω τον πάτο της κατσαρόλας για να μην κολλήσουν. Αν χρειαστεί νερό ή ζωμό, προσθέτω και το έχω στο μυαλό μου, δηλαδή δεν βάζω ένα ξυπνητήρι, μία ειδοποίηση σε 40 λεπτά να τις δω. Τις παρακολουθώ ώστε αν χρειάζονται υγρό να τους προσθέσω για να μην μου κολλήσω φυσικά. Οι φακές μου ψήθηκαν. Και θα προσθέσω τώρα, κανονικά θέλει γάλα καρύδας, όμως επειδή βλέπω πως σε πολλούς δεν αρέσει η γεύση της καρύδας, μπορούμε να βάλουμε πλήρες ευαπορέ. Θα το ρίξω τώρα μέσα, θα ανακατέψω, θα το αφήσω να πάρει μία βράση και θα το κατεβάσω. Είναι έτοιμο. Μυρίζουν φυσικά τα μπαχαρικά πάρα πολύ και όσο περιμένω να σου πω ότι τα υλικά, αναλυτικά, πόσα γραμμάρια είναι, tips, χρόνος βρασμού, όλα μαζί θα τα βρεις στο pax.gr. Επίσης παλαιότερες συνταγές, εκεί θα βρεις όλο το περιεχόμενο γενικά του Paxi. Επομένως, πριν φτιάξεις τη συνταγή, πήγαινε εκεί και διάβασέ τη αναλυτικά. Είναι πάρα πολύ βασικό για να σου πετύχει και όλα στη συνταγή. Καλά τα μπαχαρικά, πώς έχουν μυρίσει. Και φυσικά όμως, μην ξεχάσω να σου πω, να αλληλεπιδράς στα βίντεο, εφόσον φυσικά σου αρέσουν, να κάνεις like, να αφήνεις από κάτω το σχόλιο σου, γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνει το μέσο στο οποίο το παρακολουθείς, είτε είναι Facebook, είτε είναι YouTube, είτε είναι Instagram, ότι σου αρέσει, σε ενδιαφέρει αυτό το περιεχόμενο και θα συνεχίσει να σου το δείχνει. Αν δεν αλληλεπιδράς, πώς θα το καταλάβει και αυτό. Και λέει, φαίνεται δεν τον ενδιαφέρει και σταδιακά σταματάει να σου το δείχνει. Και φυσικά, φαντάζομαι δεν το θέλεις κάτι τέτοιο, θέλω να πιστεύω. Έτοιμο λοιπόν,
Έχω έτοιμο και το σερβίτσιο μου. Πάω να πάρω τη βαθιά κουτάλα για να σερβίρω. Το πιάτο μου είναι έτοιμο. Φανταστικές φάκες. Βέβαια, αυτό που δεν βλέπετε είναι τα αρώματα και τα μπαχαρικά που έχω βάλει, που τώρα αναδύονται και μυρίζουν όλα φανταστικά. Δεν σας είπα όμως ποια είναι αυτά τα μπαχαρικά. Λοιπόν, έβαλα, σας είπα, τζίντζερ, προφανώς κάρι, που είναι και το όνομα της συνταγής, κίμινο, κουρκουμά, εξού και το χρώμα, πάπρικα, έβαλα αποξηραμένες τριμμένες καυτερές πιπερίτσες. Θέλει το spicy λίγο. Τώρα, ανάλογα το πόσο το αντέχει κάποιος, προσθέτει ή αφαιρεί. Αν δεν είστε συνηθισμένοι, ξεκινήστε να βάζετε λίγο και όσο περνάει ο καιρός θα δείτε από μόνοι σας θα το αυξήσετε. Λοιπόν, δεν μπορώ άλλο να βλέπω, θα δοκιμάσω. Ξέρετε τώρα, πάμε για τη δεύτερη μπουκιά. Συνηθισμένο όσοι με έχετε ξαναδεί. Τέλειες. Τόσο νόστιμες. Και διαφορετικές όμως μαζί. Αυτό είναι το ωραίο. Φτιάξτε το. Στείλτε μου τα story σας κάνοντας tag το PAXIGR για να μπορέσω να τα δω κι εγώ. Και να τα αναδημοσιεύσω. Να δείτε τα δικά σας πιάτα στο PAXIGR στα stories. Ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή. Όσοι μείνατε εδώ, μην ξεχνάτε να κάνετε like, αν σας άρεσε το βίντεο, να μου αφήσετε από κάτω τα σχόλιά σας, τα οποία απαντάω πρόσωπικά. Μπορεί να μην προλάβω κάποιες στιγμές να τα απαντήσω όλα, όμως τα περισσότερα τα διαβάζω όλα. Είναι σίγουρο αυτό ότι τα διαβάζω. Μπορεί όμως να μην προλάβω να τα απαντήσω όλα. Τι να κάνουμε. Προσπαθώ πάντως να το ξέρετε, κάνω τα καλύτερα που μπορώ. Ελπίζω που λέτε να σας άρεσε η σημερινή συνταγή, να μου αφήσετε και τι άλλες συνταγές κάτω στα σχόλια θα θέλατε να κάνω. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, φυσικά, να περνάτε καλά. Γεια σας!